Καλησπέρα, Big White. Καλώς ήρθατε στο Rock Overdose. Καλησπέρα. Χάρηκα πάρα πολύ. Ας ξεκινήσουμε. Η σημερινή σας live εμφάνιση είναι, ολοκληρώνει την ευρωπαϊκή περιοδία που πραγματοποιείται εδώ και 15 μέρες σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Τι να αναμένουμε από εσάς απόψε? Κούραση. κούραση όχι, σίγουρα όχι. Κούραση, γιατί με σιγουριά μπορούμε να το πούμε αυτό, ότι ύστερα από τόσα show έχουμε μαζέψει τόση ενέργεια ώστε να μπορέσουμε να την δώσουμε στο 100% την εμφάνισή μας σήμερα και φυσικά περιμένουμε να είναι το καλύτερο show στο tour. Οπότε όχι κούραση αλλά ενέργεια. Ακριβώς. Κυρίως ενέργεια. Οπότε αναμένουμε να σας δούμε. Ας επιστρέψουμε τώρα στην περιοδία. 15 μέρες σε πολλές χώρες. Ποια ήταν τα highlights και οι καλύτερες εμπειρίες αυτής? 15 μέρες. Πέρασε πολύ γρήγορα ο καιρός. Δηλαδή, λέγαμε χθες το βράδυ, μακάρι να ήταν άλλες τόσες, να είχαμε άλλα 10 show, ξέρω εγώ, να κρατούσε άλλο τόσο. Αλλά ναι, ήταν κάθε μέρα ξεχωριστή, τελείως διαφορετική από την άλλη. Δηλαδή, κάθε χώρα και διαφορετικό κοινό, διαφορετική εμπειρία, διαφορετικό stage, διαφορετικό live, διαφορετικός κόσμος. Είναι εμπειρίες που μαζεύεις, κάθε μέρα ξεχωριστή, καλή-κακή. Είναι εμπειρία η οποία μας κάνει αυτό που θα δείτε σήμερα. Δεν την ξεχάσετε ποτέ, είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Είναι μια ξέχαστη εμπειρία ήταν όλο αυτό φυσικά. Σίγουρα, μακάρι να υπάρξουν και άλλες τόσες, αλίμονο. Είναι στο πρόγραμμα να κάνουμε και το δεύτερο κομμάτι αυτού, γιατί αυτό ουσιαστικά ήταν το πρώτο κομμάτι της ευρωπαϊκής περιοδίας. Δεν αναφέρουμε κάτι για δεύτερο ακόμα, θα το δείτε. Όταν θα ανακοινωθεί. Ωραία, εύχομαι καλή επιτυχία τότε σε αυτό. Εκτός από τώρα την περιοδία κλπ, έχετε κάτι άλλο στα κοντινά σας σχέδια? Τι να αναμένουμε από εσάς στο σύντομο μέλλον? Με σκουτάζει να το πω εγώ. Αποκάλυψη περιμένουμε. Στο σύντομο μέλλον, στο σύντομο, είναι η περιοδία, η δεύτερη, το δεύτερο μέρος της περιοδίας. Αναμένουμε ανακοίνωση. Ακριβώς μετά από αυτό, θα έχουμε την παραγωγή του τρίτου άλμπου μας. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και γράφουμε υλικό. Είναι full length EP. Full length θα πάει. Πάντα full length, εμείς το παίζουμε έτσι. Δεν πάει έτσι φάση. Ναι, ήδη έχουμε ξεκινήσει και γράφουμε υλικό, έχουμε ιδέες και τα λοιπά, τις οποίες προσπαθούμε να τις ενώσουμε σιγά σιγά. Μετά την επιστροφή μας από το δεύτερο tour, μπαίνουμε δυναμικά για το τρίτο άλμπουμ. Επίσης, πριν το δεύτερο tour, είναι και ένα καινούριο βίντεο το οποίο θα κυκλοφορήσει λίγαν συντόμως. Ναι. Θα δείτε σήμερα ένα στιγμιότυπο. Θα έχουμε και αποκαλύψεις. Φυσικά. Το αποψινό live θα έχει πολλές αποκαλύψεις. Γενικότερα θα είναι πολύ party φάση. Θα ακούσουμε και τίποτα από τον καινούριο δίσκο σήμερα? Όχι από τον καινούριο δίσκο, αλλά θα δείτε αυτό που είπα πάντα ζες για το βίντεο κλιπ. Ένα κομμάτι. Ωραία, οπότε αναμένουμε να το δούμε και αυτό σήμερα. Ως μπάντα είστε αρκετά χρόνια ενεργοί, έχετε πολλά live στο ενεργητικό σας, έχετε ζήσει πολλά πράγματα και έχετε αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες. Ποιο είναι το μυστικό σας που σας κάνει να παραμένετε εξίσου παραγωγικοί μέχρι και σήμερα, μετά από όλα αυτά τα χρόνια? Η metal. Η μουσική. Όχι. Το βασικό που είμαστε είναι καλή παρέα. Αυτό. Ναι, βασικά αυτό και εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή δεν βρισκόμαστε να παίξουμε μουσική και τέλος. Είστε και φίλοι. Ναι, είμαστε φίλοι, κάνουμε παρέα και αυτό είναι που μας κρατάει δεμένους. Και σας ενώνει μουσική κάπως. Ναι, είναι βασικό προφανώς. Και ότι περνάμε καλά στα live αυτό. Και στα live και στο στούντιο, από τη στιγμή που κάνετε παρέα και. Στο στούντιο δεν περνάμε καλά, να ξέρεις. Κάποιος σας πιέζει. Όχι, στο στούντιο δεν περνάει κανείς καλά. Όταν κάνεις σοβαρή δουλειά στο στούντιο δεν περνάς καλά, να ξέρεις. Αν περνάς καλά, το ναι, είναι δύσκολο. Αλλά στα live περνάμε τέλεια. Στα live να είναι. Take to take, ειδικά οι ηχογραφήσεις είναι βασανιστήριο. Πραγματικά. Όλο και περισσότερες μπάντες της σύγχρονης rock metal σκηνής γίνονται όλο και πιο mainstream για να ταιριάζουν στα καλούπια της μουσικής βιομηχανίας. Ποια είναι η γνώμη σας πάνω από αυτό? Θεωρείτε ότι είναι θετικό για αυτές τις μπάντες ή όχι? Και αν πιστεύετε ότι εσείς σαν μπάντα θα το ακολουθούσατε ποτέ αυτό σαν δρόμο? Να πω, θέλετε να πω? Εμένα η άποψή μου είναι ότι όσο μεγαλώνεις δεν υπάρχει περίπτωση να μην αλλάξουν τα μουσικά σου γούστα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Όχι να αποκλείσεις κάτι που άκουγες πιο μικρός και να ακούς κάτι εντελώς διαφορετικό, αλλά σίγουρα θα υπάρχει μια μεταβολή σε αυτό που θα σας αρέσει. Οπότε, και εξελίσσεται και η μουσική βασικά. Ναι, εννοείται. Τώρα, αυτό που λες για το τι είναι mainstream, για τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό το mainstream. Εγώ προσωπικά δεν έχω ακούσει κάποια μπάντα που να είναι πάνω από 10 χρόνια, ας πούμε, στη μουσική βιομηχανία και να μην έχει μεταβληθεί ο ήχος της.
Ειδικά από το 2000 και μετά, ας πούμε. Και λογικό να θέλουν και να ανταποκρίνονται η μουσική τους να είναι αποδεκτή και από πιο νέο κοινό. Εγώ προσωπικά, όχι σαν BWise, σαν Άκης, εγώ προσωπικά το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Ναι. Απόλυτα φυσιολογικό. Γιατί όχι, απλά στο δικό σας είδος θα έλεγα ότι ιδιαίτερα στον τομέα των synth, ας πούμε, και εν μέρη της dubstep περίπου, ας πούμε, το βλέπω σε πάρα πολλές μπάντες. Ναι, μα είναι 2015 πλέον. Ναι. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα, τα ακούμε. Υπάρχει κόσμος που μεγάλωσε με αυτά τα πράγματα. Ναι. Και είναι μέσα στα αυτιά του, πώς να το κάνουμε. Προφανώς. Προφανώς και όταν θα πιάσει μια κιθάρα και θα πάει να κάνει μια μπάντα, μπορεί να εισάγει και τέτοια στοιχεία. Ναι, γιατί όχι, και μπορεί να βγουν και πολύ καλά αποτελέσματα. Εξαιρετικές μπάντες που παίζουν με τέτοιο τρόπο. Πραγματικά. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Θα θέλετε να κλείσετε αφήνοντας ένα μήνυμα σε όλους τους αναγνώστες του Rock Over Dose και σε όποιον βλέπει το βίντεο ή σε όλους τους οπαδούς της μπάντας. Φυσικά θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Rock Over Dose, εκ μέρους της μπάντας. Γιατί σχεδόν από τότε που ξεκινήσαμε είναι εκεί πέρα, με το Ζήση έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Προμοτάρει όσο μπορεί αυτή την μπάντα, έτσι, τα νέα μας, οτιδήποτε καινούριο έχουμε και να δείξουμε. Και ευχαριστούμε φυσικά και τους αναγνώστες του Rock Over Dose. Παρακαλούμε. Και καλή συνέχεια και σένα. Παιδιά. Και σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία απόψε. Ευχαριστώ.